Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστούμε σήμερα που είστε παρόν στη συνέντευξη τύπου που κάλεσε το νομικό πρόσωπο και ιδιαίτερα το τμήμα φιλαρμονικών και μουσικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου από το Σεπτέμβριο που δέχτηκε εντολή από το Δήμαρχο να εμπλακεί στο κομμάτι του προγραμματισμού και της οργάνωσης του νομικού προσώπου έχει μια πολύ στενή συνεργασία με τα στελέχη όλων των διευθύνσεων και των τμήματων του νομικού προσώπου και εξού και η εμπλοκή μας στο κομμάτι των φιλαρμονικών και της μουσικής. Μετά από 2 μήνες πολύ εντατικής δουλειάς και πολλών συναντήσεων και πολλής εργασίας από το σύνολο των στελεχών του νομικού προσώπου και από το τμήμα φιλαρμονικών και μουσικής, είμαστε σε θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε και να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι η τοπική κοινωνία του νησιού και ανάλογα οι τοπικές κοινωνίες διαφόρων δημοτικών κοινοτήτων πρέπει να γνωρίζουν και πρέπει να ενημερωθούν, γιατί πιστεύουμε ότι αφορά άμεσα την καθημερινότητά τους. Σήμερα, με την παρουσία των αρχιμουσικών, και τους ευχαριστώ για τη συμβολή τους σε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας και της οργάνωσης για να μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα κάποια εξελίξεις, μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι θα ξεκινήσει να θα συσταθεί από την Δευτέρα η Φιλαρμονική στην Ενότητα Δικαίου, όπου θα δοθεί δυνατότητα στα παιδιά του πυλιού και του ασπεντιού να μάθουν δωρεάν μουσική, να διδαχθούν όργανα, να έρθουν σε μία επαφή με τη μουσική, να καλλιεργήσουν αυτή την τέχνη και καθώς θα περνάει και θα εξελίσσεται το χρόνο να συσταθεί και μία μπάντα, μία φιλαρμονική εφάμιλη των άλλων 2 αξιόλογων φιλαρμονικών που έχει το νησί μας. Επίσης, γι' αυτά θα σας πούμε λίγα περισσότερα πράγματα, το κομμάτι του προγραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος. Θα σας πει ο κύριος Μιχτάρης Κούκουρας, που θα είναι ο αρχιμουσικός που θα αναλάβει σε εθελοντική βάση την σύσταση και τη λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου Δικαίου. Επίσης, με τον κύριο Πουλίου, αρχιμουσικός, θα μας πει για τις ενέργειες και τις δράσεις που γίνονται σε σχέση με την προετοιμασία του Φεστιβάλ Φιλαρμονικών το καλοκαίρι. Και παράλληλα θα μας ενημερώσει για το κομμάτι της με την κατάσταση του Φιλαρμονικών και της πορείας του τμήματος Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας ΣΚΟ. Και ο αρχιμουσικός, ο κύριος Καναβούρας, θα μας ενημερώσει αντίστοιχα για όλες τις δράσεις της μετεκατάστασης της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλειδών σε νέα εγκατάσταση και για το πολύ σημαντικό έργο που γίνεται στο κομμάτι των δημοτικών χοροδιών, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδικών χοροδιών. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αρχιμουσικό τον κύριο Πουλιού να ξεκινήσει να μας ενημερώσει για το κομμάτι της Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας ΣΚΟ και στη συνέχεια ο κύριος Καναβούρας μπορεί να μας πει για τα αντίστοιχα της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών. Ωραία, θα μου επιτρέψετε να καταρχάς να συγχαρώ και εσάς και τον Δήμαρχο για την επιλογή σας στο πρόσωπο του Νεκτάριου του Κούκουρα, που είναι ένα παιδί δικό μας εδώ απτικό, το οποίο έχει όλα τα τυπικά προσόντα και τα πτυχία για να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Πιστεύω ότι έχει εμπειρίες πολλών χρόνων και έτσι θεωρείται εγγυημένη η επιτυχία στο έργο που θα αναλάβει και έτσι πολύ σύντομα το νησί μας θα έχει 3 αξιόλογες φιλαρμονικές. Τώρα, για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ του 2012 θα συμμετέχουν φιλαρμονικές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, θα είναι διεθνές. Έχουμε προσκαλέσει από τη Τσεχία με τις Μαζορέτες, από τη Γερμανία, από την Κέρκυρα, από το Λαγκαδά ή από τη Χαλκίδα, αυτό ακόμα δεν είναι σίγουρο, ο
οπωσδήποτε τις δικές μας φιλαρμονικές στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών, τη Δημοτική Ενότητα ΚΟΠ. Μελλοντικά στα φεστιβάλ μας φιλοδοξούμε να έχουμε και τη Δημοτική Ενότητα Δικαίου. Έχουμε καλέσει το κουαρτέτο σαξοφώνων για άλλη μια φορά, το οποίο θα έρθει αφιλοκερδώς 4 άτομα και θα κάνουμε και το σεμινάριο των σαξοφώνων που συνηθίζουμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε καλέσει και το χορευτικό σύνολο Χοροκός του Πέτρου Μαστόρου, το οποίο θα συμμετέχει στην έναρξη του φεστιβάλ. Έχουμε δώσει, όλα αυτά βέβαια πάντα γίνονται σε συνεργασία με τον κύριο Γεωργιτή και με τον Δήμο, έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στα χωριά φέτος. Θα παρελάσουν οι φιλαρμονικές από τα χωριά, από το Πηλί, τη Ζιά, το Τιγκάκι, το Μαστιχάρι, την Καρδάμενα, την Κέφαλο και την Αντιμάχια. Πέρσι είχαμε κάποιες ατυχίες, ίσως δεν μπορέσαμε να πάμε σε όλα τα χωριά. Φέτος όμως γίνεται ένας προγραμματισμός, από ό,τι βλέπετε, πολύ νωρίς, ώστε να μην προκύψουν τέτοιου είδους προβλήματα. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί 8, 9, 10 και 11 Ιουλίου. Αυτά. Για την μετεγκατάσταση της φιλαρμονικής μας. Έχουμε βρει ένα υπέροχο χώρο εδώ δίπλα στο Πολύκεντρο, ο οποίος καταρχάς είναι διπλάσιος από αυτόν που είμαστε μέχρι σήμερα. Εκεί που είναι η φιλαρμονική είναι 80 τετραγωνικά και ο χώρος ο καινούριος μας είναι 160, οπότε είναι διπλάσιος σε χωρητικότητα. Είναι φωτεινός, είναι αερινός, που και αυτά είναι πολύ σημαντικά για παιδιά τα οποία παίζουν πνευστά όργανα, να αερίζονται καλά οι χώροι. Υπάρχει τεράστιος χώρος πάρκινγκ, χώροι έξω μεγάλοι ώστε να μπορούμε να κάνουμε δοκιμαστικές παρέλασεις κλπ. Δεν υπάρχουν σπίτια γύρω, που και αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα. Οπότε γενικά ο χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Το μόνο ίσως πρόβλημα σε εισαγωγικά, για να σας προλάβω, είναι η απόσταση, η οποία και αυτή όμως έχει λυθεί μέσω του Δήμου, ο οποίος θα διαθέτει πούλμαν το οποίο θα μας πηγαίνει στις υπηρεσίες και θα μας φέρνει, οπότε δεν προκύπτει πρόβλημα και είμαστε και σε καλό δρόμο ίσως ο Δήμαρχός μας να δώσει κάποια κάρτα ελευθέρα στις απογευματινές ώρες στα παιδιά, να μπορούν από την ΚΕΑΣ να έρχονται δωρεάν με τα λεωφορεία δυναστική συγκοινωνία που περνάει. Αυτά και για την εγκατάσταση.